Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης μαζί μας, βουλευτής Ιρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Τα θέματα τη πολιτική ατζέντα είναι καυτά και είναι θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει και μεγάλη αναταραχή. Φυσικά το κομμάτι του προπολογισμού βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ένα προπολογισμό ο οποίο κατατέθηκε και θα πάω σε αυτόν. Όμω θέλω πρώτα να, να, συζητήσουμε κάτι για το οποίο και μα μας έρχονται καθημερινά πολλά μηνύματα και εσεί γίνεστε αποδέκτη πολλών μηνυμάτων. Τι γίνεται με το κτίριο. Μια προθεσμία η οποία εκπνέει αύριο, 30 Νοεμβρίου. ε, είχε ε, μεταφέρει η κυβέρνηση ότι μέχρι τι 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για το εκτιματολόγιο. Τι γίνεται εκεί τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ε, στην Κρήτη. Ε, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ε, για την κτηματογράφηση. Είναι κάτι το οποίο εκκρεμούσε ε, 30 χρόνια ε, και θέλουμε να το ολοκληρώσουμε. Ε, από εκεί και πέρα, επειδή ήταν η προθεσμία αρκετά ε, στενή και δύσκολη να την προλάβει πολλοί κόσμος, και υπήρξαν αρκετά ε, ζητήματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών δεχτήκαμε και εμείς πολλά παράπονα τα οποία μεταφέραμε στο Υπουργείο και σε προσωπικό επίπεδο στον Υπουργό τον κύριο Κυρανάκη αλλά και μέσα από δικά σας δημοσιεύματα να δείξατε το μέγεθος mm -hmm. του ζητήματος είναι ευχάριστο και αυτό είναι κάτι το οποίο είχα πριν από λίγο την ενημέρωση από τον Υπουργό, ότι θα δοθεί τελικά παράταση mm -hmm. Θα ανακοινωθεί δηλαδή σε λίγε ώρε, θα δοθεί παράταση για το κτηματολόγιο, 20 επιπλέον μέρε, γιατί φάνηκε ότι τελευ τι τελευταίε μέρε υπάρχει μια έντονη κινητικότητα ώστε ο κόσμο να μπει να δηλώσει την περιουσία του. Άρα είναι κάτι που έχει κλειδώσει, κύριε ναι, Κεφαλογιάννη, Περιμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει. Θα δοθεί μια παράταση ε, για το κτηματολόγιο κάποιων ημερών, ώστε να μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε ε, τη διαδικασία και να προχωρήσει και ο κόσμο ε, στη δήλωση τη ε, περιουσία. Άρα, το κρατάμε αυτό και να πούμε ότι είναι και μια είδηση την οποία μα τη δίνεται τώρα εδώ αποκλειστικά. Δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα δοθεί παράταση επίσημα. 20 μέρε λοιπόν ακόμη παράταση για το κτηματολόγιο. Ε... Είναι, και... είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που προχωράει σε αυτό, σε ναι. αυτή την παράταση και δίνει αυτή την παράταση. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μπούμε να δηλώσουμε την περιουσία μα και βέβαια με αυτόν τον τρόπο να την εξασφαλίσουμε και κιόλα και η χώρα να έχει σε λίγο καιρό ένα έτσι σύγχρονο κτηματολόγιο ημερολόγιο. Μόλι με ενημερώνουν τώρα ότι ανακοινώθηκε λοιπόν και, και επίσημα, ε, μου έχουν στείλει και το σχετικό δελτίο τύπου, ε, ω τι 20 Δεκεμβρίου. Ως Δυνατότητα που μπορούν να δηλώσουν σωστά. την ακτιματογράφηση. Μάλιστα. Θετικό στοιχείο αυτό. Φαίνεται ότι ε, και το Υπουργείο άκουσε και τι ανάγκε, τι τοπικέ ανάγκε και ο κόσμο, όπω είπατε και εσεί, φάνηκε το τελευταίο διάστημα να έχει αρχίσει να εντείνει τι προσπάθειε για να ολοκληρώσει σωστά. την ακτιματογράφηση. Και είναι μια βοήθεια σε, σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Το κρατάμε. Πάμε λοιπόν τώρα και στο, στο κομμάτι του, του προπολογισμού. Ένα προπολογισμό ο οποίο κατατέθηκε από την κυβέρνηση σε πανηγυρικό θα έλεγα κλίμα, κύριε Κεφαλογιάννη. Την ώρα όμω που θα σα πει κάποιο στην κοινωνία, η οπτική είναι διαφορετική. Τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Και τι θέλω να πω. Ε, φαίνεται ότι οι οικονομικοί δείκτε πάνε καλά, αυτό λέει η κυβέρνηση. Αλλά στην τσέπη ε, τη Ελληνίδα και του Έλληνα δεν έχει περάσει αυτό. Ε, αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε όλοι μα. Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα που είναι και ο ελέφαντα στο δωμάτιο, το ζήτημα τη ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι πω παρά την αύξηση των μισθών, δυστυχώ η ακρίβεια απορροφάει αυτή την την αύξηση που δίνουμε για να στηρίξουμε ε, τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Ο προπολογισμό που έχει κατατεθεί, συζητείται αυτή τη στιγμή ε, στη Βουλή ε, και θα ψηφιστεί το επόμενο ε, διάστημα, είναι ένας ε, σημαντικό, είναι, είναι το πιο σημαντικό νόμος που θα ψηφιστεί ε, για φέτος και βέβαια περιλαμβάνει πάρα πολλές ρυθμίσεις ευνοϊκές για τον κόσμο. Mm -hmm. ε, καταρχάς μειώνονται φόροι. Καταργείται το τέλος επιτιδεύματος και περιλαμβάνει ρυθμίσεις και μειώσεις 12 φόρων. Συνεχίζει λοιπόν η κυβέρνηση από εκεί που ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία, σε μια συνεχή μείωση φόρων για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο προπολογισμό για την υγεία στα 7 δισεκατομμύρια, mm -hmm. να φανταστείτε μόνο ότι ε, το 2019 ε, ο προπολογισμό για την υγεία ήταν στα 3,6 δισεκατομμύρια και είναι πολύ αυξημένο σε σχέση και με τον περσινό ε, προπολογισμό. Επομένως, δείχνει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ότι βάζει ως πρώτη προτεραιότητα ε, το ζήτημα της υγείας και η αλήθεια είναι πως... Επειδή πλέον ε, τα νοσοκομεία έχουν επιφορτιστεί με ένα πολύ μεγάλο ε, βάρο, επειδή ανε, αυξάνεται και το προσδόκιμο τη ζωή και υπάρχουν χρόνιε παθήσει, ε, είναι λογικό ε, να υπάρχει μια περαιτέρω ενίσχυση ε, στα νοσοκομεία μα και στα κέντρα υγεία. Εντάξει, και κατά τα ψέματα, κύριε Κεφαλιγέννη, ο κόσμο έχει σκύψει πάνω από τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί αναζητά και την δωρεάν δημόσια υγεία και κάτι φυσικά που το θεωρεί και κεκτημένο. Είναι και κάτι το οποίο πρέπει να παρέχεται στου πολίτε, Ωστόσο, την ίδια ώρα, τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, υπάρχουν και πολλέ φωνέ που λένε ότι στηρίξτε τα δημόσια νοσοκομεία. Και μιλάμε εν και για το, το Ηράκλειο, τόσο για το Βενιζέλιο, όσο και για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιράκλειο, Όπου εκεί οι εργαζόμενοι, τι λέει, τι λέει το προσωπικό, λέει χρειαζόμαστε στήριξη, χρειάζονται άτομα και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ, να ενισχυθεί μισθολογικά, να ενισχυθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τι συνθήκε. Ε, Συμφωνώ μαζί σα. Τι περιθώρια έχουμε εκεί. Συμφωνώ μαζί σα και συμφωνεί και ο Πρωθυπουργό γι' αυτό αυξάνει τον προπολογισμό για την υγεία. Έχουν γίνει πράγματα σημαντικά. Για παράδειγμα, ξεκίνησαν εχθέ τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία mm -hmm. Και μάλιστα δωρεάν με χρήματα ευρωπαϊκά, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη, που δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι η Ευρώπη θα χρηματοδοτούσε κάτι τέτοιο. Και 37.000 δωρεάν χειρουργεία θα βοηθήσουν να αποσυμφορηθούν και οι πρωινέ λίστε των χειρουργείων και έτσι θα δουλέψει καλύτερα και το νοσοκομείο. Είναι ντροπή πολλέ φορέ, κύριε Σωστά. Πολλά δεν μα τιμάει. Αυτό. Αυτό, αυτό δεν μα τιμάει. Ναι. Και είναι μια παθογένεια πολλών ετών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι προχωράει αυτό το μέτρο και μάλιστα χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά χρήματα. Όπω είναι πολύ σημαντικό ότι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται 92 σε όλη την Ελλάδα και 153 κέντρα υγεία. Mm -hmm. και, και θα αναβαθμιστούν και τα κέντρα υγεία του νομού μα, το κέντρο υγεία ε, του Χάρακα, το κέντρο υγεία στη Βιάνο, ε, θα μπορέσουν να έχουν μια ενεργειακή ε, αναβάθμιση. Επομένω, είναι πολύ σημαντικά αυτά και που. Έχουμε χρήματα από την Ευρώπη για να τα διαθέσουμε ε, για την υγεία. Ε, τα κτίρια τε... βέβαια τώρα και τι εγκαταστάσει, κύριε Κεφαλογιάννη, κάποιοι πρέπει να τα δουλεύουν. Και όταν λέω κάποιοι πρέπει να τα δουλεύουν, εννοούμε του γιατρού, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί λένε δεν αρκούν τα όσα θα, έχουν θα γίνει. Υπάρξουν, υπάρχουν και έχουν γίνει προσλήψει και θα γίνουν και περαιτέρω ε, προσλήψει. Υπήρχε ένα ζήτημα το προηγούμενο διάστημα, το γνωρίζετε πολύ καλά, με το γεγονό ότι ενώ έβγαιναν προκηρύξει, δεν καλύπτονταν και επαναπροκυρίζονταν ε, στη συνέχεια. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ε, το τελευταίο διάστημα εφαρμόζουμε το νόμο για τις άγονες που ψηφίστηκε και από τη Βουλή για τις άγονες ε, περιοχές ώστε να δοθούν περαιτέρω κίνητρα ε, στους γιατρούς να πάνε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγεία, το οποίο είναι απομακρυσμένο, σε μια περιοχή η οποία είναι δύσκολο να πάει κάποιο γιατρό. Επομένω, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγεία θα βοηθήσει στο να καλυφθούν θέσει και σε απομακρυσμένε περιοχέ. Και μακάρι να, να, να δοθούν να απαντήσει, γιατί δεν βλέπω το επιστημονικό προσωπικό τη χώρα που έχει φύγει τα προηγούμενα χρόνια, η κ. Κεφαλογιάνη, και εσεί είστε νέο και ηλικιακά, να θέλει να επιστρέψει στη χώρα μα ένα επιστημονικό προσωπικό το οποίο κάναμε. Εξαγωγή τα προηγούμενα χρόνια και λόγω κρίση και λόγω συνθηκών. Και τώρα πρέπει να το κερδίσουμε πίσω. Αυτό είναι ένα μεγάλο στήχημα. Μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για την πατρίδα μα και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι και ο εθνικό στόχο που θα πρέπει να έχουμε γιατί μιλάμε για ε, νέου οι οποίοι μεγάλωσαν στην Ελλάδα, mm -hmm. σπούδασαν πολλέ φορέ και με τη θυσία των γονιών του, ειδικότερα μέσα στην οικονομική κρίση mm -hmm. και έφυγαν στο εξωτερικό και αντί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει πλέον στη χώρα μας είναι σε ένα ξένο κράτος. Επομένως αυτός πρέπει να είναι ένας εθνικός στόχος πώς αυτοί οι νέοι θα επιστρέψουν, θα γυρίσουν μόνο αν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες και μιλάω και για το μισθολογικό κομμάτι, μιλάω όμως και για τις συνθήκες εργασίας. Λέβαια. Γιατί μέσα στο, εφημερίες δρόμου ναι, και εξαντλητικέ ώρε εργασία σίγουρα δεν είναι ευνοϊκό, δεν είναι ελκυστικό Θεωρώ για να Θεωρώ ότι η Κρήτη έχει καλού γιατρού και καλού υγειονομικού και αυτό έχει. φάνηκε και μέσα στην πανδημία. Έχει, έχει. Φάνηκε στην πανδημία, στάθηκα στην πανδημία και τώρα πρέπει η πολιτεία να σταθεί σε, σε εκείνου. Ε, προχωράω την ατζέντα και πάω λίγο στο, στο κομμάτι τη εκπαίδευση, εκπαιδευτική διαδικασία. Ε, μάλιστα, πρόσφατα είδα και φυσικά πάντα σε συνδυασμό και με τον προπολογισμό και για την α, παιδεία μα. Ε, πρόσφατα είδα και μία δική σα παρέμβαση ότι έχει να κάνει και με τα δυσπρόσιτα ε, σχολεία. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν πολλά κενά. Υπάρχουν δυσπρόσιτα σχολεία στα οποία εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να πάνε. Οπότε εκεί οι μαθητέ, τι είναι, Είναι δεύτερη κατηγορία ή είναι μια άλλη κατηγορία ε, μαθητέ. Γιατί τόσα κενά στον χώρο τη εκπαίδευση και πώ στηρίζουμε το κομμάτι τη εκπαίδευση. Επίση εκπαίδευση. Περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με ένα πολύ μεγάλο ποσό, 5,6 δισεκατομμύρια ε, και είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία. Ε, πρόσφατα έκανα την παρέμβαση ε, για τα σχολεία του Δήμου Βιάνου, Βιάνος, η σωστά. οποία είναι μια απο, απομακρυσμένη περιοχή και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας δυσπρόστισης mm -hmm. περιοχής και μάλιστα μαζί με τον Δήμαρχο, ε, τον κύριο Μπαριτάκη, επισκεφθήκαμε την αρμόδια υφυπουργό, και πήραμε διαβεβαιώσεις ότι τα σχολεία της Βιάνου θα ενταχτούν στα δυσπρόσιτα ώστε να δίνεται μια περαιτέρω και μια παραπάνω μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε αυτό το σχολείο και να υπάρχει μια, μια στήριξη αυτών των απομακρυσμένων σχολείων όπου πραγματικά γίνεται σπουδαία δουλειά και πολλές φορές και μέσα από το φιλότιμο του εκπαιδευτικού να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Οπότε εννοείται πως ε, αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό mm -hmm. ε, Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Δεν θα σα ρωτήσω αν τα πάει καλά Προφανώς και θα μου πείτε ότι ναι τα πάει καλά Και έχουν ακόμα ε, να γίνουν ε, πράγματα Ωστόσο διαβάζοντας έτσι λίγο και τα δημοσκοπικά δεδομένα Φαίνεται ότι Χάνεται δυνάμει. Και όταν λέω χάνεται δυνάμει, εννοώ τουλάχιστον ω προ την καταγραφή και ω προ τι δημοσκοπήσει. Σα προβληματίζει αυτό, Γιατί υπάρχει και μια αντιπολίτευση η οποία περιμένει, κατακαιρματισμένη είναι εμένα, αλλά περιμένει στην άκρη και λέει τι, στι ευρωεκλογέ δεν τα πήγατε τόσο καλά. Χάσατε δυνάμει και φαίνεται ότι υπάρχει μια πτωτική, ε, πτωτική κίνηση τη κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε έξι χρόνια ε, κυβέρνηση. Είναι λογικό να υπάρχει ε, μια φυσιολογική. Ε, φθορά. Από εκεί και πέρα βλέποντας ε, τις δημοσκοπήσεις ε, καταλαβαίνει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Ε, αυτό όμως δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας εφησυχάζει. Mm -hmm. Ε, σίγουρα ε, θα πρέπει ε, να δημιουργούμε ε, τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο κόσμος να μας εμπιστεύεται το πρόγραμμά μας, εμείς έχουμε ψηφιστεί για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα τετραετίας και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος ε, της τετραετίας και στο τέλος ο κόσμος ε, θα κάνει την επιλογή του, έτσι είναι η, έτσι είναι η δημοκρατία ε, από εκεί και πέρα ε, σίγουρα ε, δεν πρέπει ε, να εφησυχαζόμαστε και πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερό μας αυτό. Και οι βουλευτέ και οι υπουργοί και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Για να λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Γιατί αυτή, αυτή είναι και η ουσία τη πολιτική. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Σκηνής... δεν είναι θεωρητική η τέχνη, είναι εφαρμοσμένη. Άρα πρέπει να λύσει τα καθημερινά προβλήματα. Τι κινήσει στον χώρο τη αντιπολίτευση, πώ βλέπετε, Προφανώ δεν αφορά το δικό σα το, το κόμμα. Ωστόσο, στην πολιτική σκακέρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ότι πριν από ένα χρόνο, δεν θα πω δύο, πριν από ένα χρόνο. Μια αξιωματική αντιπολίτευση που έχει αλλάξει. Ένα πρωτοφανέ γεγονό για, για τη χώρα μα και για τα δεδομένα μα, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, α, το ΠΑΣΟΚ, και δεν ξέρω αν βλέπετε να πηγαίνουμε και σε ένα παλιού τύπου δίπολο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, το προηγούμενο ε, διάστημα είχαμε την, ε, τη διάλυση ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ήταν ένα αποτέλεσμα που οφείλεται στον τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση. Ε, ήταν μία αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Και ο κόσμος ε, τον το ντιμώ, το τιμώρησε γι' αυτό ακριβώς ε, το γεγονός. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία συγκυρία όπου ο κύριος Κασελάκης ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά, καμία σχέση με το χώρο. Ε, στην, πορεία, ε, στην πορεία έφυγε ή αν θέλετε καλύτερα δεν του επέτρεψαν να είναι καν υποψήφιος που αυτό δείχνει ας πούμε και πώς αντιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κόμμα της Δημοκρατικής Διαδικασίας. Με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι λογικό να έδωσε μια παραπάνω όθηση στο Πασόκ και κοινοβουλευτικά πλέον να αριθμεί περισσότερου βουλευτέ, αλλά από ό,τι φαίνεται και δημοσκοπικά να έχει ε, μία άνοδο. Εννοείται πω η χώρα χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να γίνεται ένα γόνιμο διάλογο και να γινόμαστε και εμεί καλύτεροι. Πάντω και στα του οίκου σα, κύριε Κεφαλογιάννη, τα πράγματα κάπου άρχισαν να χωλένουν και το λέω αυτό έτσι εντό και εκτό εισαγωγικών ε, σε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, πρώην Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και τελικά πρώην τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά. Μια διαγραφή που πολλοί εκτίμησαν ότι αυτό θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι στενάχωρο όταν διαγράφεται ένα Πρωθυπουργό και θεωρώ ότι ότι ο κύριος Σαμάρας ήταν ένας καλός πρωθυπουργός σε μια εποχή πολύ μεγάλου λαϊκισμού, Εποχή το, το, της πλατείας των Αγανακτισμένων, του Τσίπρα, του Καμένου, της χρυσή αυγή, ε, κράτησε τη χώρα όρθια. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω οι δηλώσει του ήταν εντελώς ε, λανθασμένες και δεν άφηναν κανένα άλλο περιθώριο ε, στον Πρωθυπουργό. Ε, εμείς προχωράμε μπροστά. Ε, η κοινοβουλευτική ομάδα στηρίζει την κυβέρνηση και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή 155 βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη τετραετία και στο τέλος θα κρυθούμε από τον ελληνικό λαό. Πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή του, 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 του Κυριάκου του Μητσοτάκη άκουσα όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατία και σας φυσικά να λέει ότι ήταν μια κίνηση η οποία δεν μπορούσε να, να αποφευθεί. Θα πληγώσει όμως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι... Το ψηφοθερικό, έτσι για να το πω πολύ, πολύ Δεν θεωρώ, δε, δε θεωρώ ότι θα πληγώσει. Θεωρώ ότι, ότι απολύτως απολύτω τη συγκεκριμένη κίνηση και νομίζω ότι ε, σίγουρα μια κυβέρνηση η οποία ε, εξοπλίζει τι ένοπλε δυνάμει, ενισχύει τη χώρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ενισχύει την αποτρεπτική τη ισχύ, φυλάει τα σύνορά τη. Σίγουρα ε, μια τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί για οτιδήποτε άλλο. Και πόσο μάλλον από έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ίδιου του, του κόμματο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη, που ήσασταν α, μαζί μα. Καλή, καλή συνέχεια.